Συνέχεια της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Αθήνα να χαιρετήσουμε τον πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλησπέρα, κύριε Φλάκτα, καλησπέρα στην Βόρεια Ελλάδα. Να υπογραμμίσουμε φυσικά ότι είναι μια περίοδος, θα την χαρακτήριζε έτσι, ιδιαίτερα περίεργη, όπου έχει δημιουργηθεί μεγάλη ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Παπά. Βιώνουμε πρωτοφανή γεγονότα και πρωτοφανείς καταγγελίες εναντίον σημαντικών ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης. Σίγουρα είναι μια περίοδος πάντως που δημιουργεί εύλογη ανησυχία στον καθένα μας, έχω την άποψη. Ναι, υπάρχει μια ανατριχιαστική δυσοσμία, κύριε Φλακτέ. Και από εκεί που μπορεί κάποιος να πιαστεί, πραγματικά είναι η αποφασιστικότητα των νέων ανθρώπων του θεάματος, αλλά και των μεγαλύτερων και των πιο έμπειρων, να σπάσει αυτό το απόστημα πλέον και να βγουν όλα στο φως. Όσοι έχουν να πούνε κάτι, να μιλήσουν, να μην φοβηθούν, να μην πέσουν θύματα ενός νέου τύπου εκφοβισμού, ενός εκφοβισμού που λειτουργεί εκ των υστέρων μετά τις αποκαλύψεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια κατάσταση όπου χώροι όπως ο καλλιτεχνικός να μην λειτουργούν με τέτοιους όρους. Εδώ υπάρχει και πολιτική ευθύνη, είναι απολύτως προφανές. Υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά. Τα έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι τον κύριο Λιγνάδη τον γνώρισε 3 μέρες πριν. Κάποιος θα της τον συνέστησε, φαντάζομαι, για να καταργήσει ολόκληρο διαγωνισμό, ο οποίος ήταν σε εξέλιξη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και εδώ πέρα εμείς διερωτώμεθα, αλλά νομίζω την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, υψώνοντας ένα τείχος προστασίας απέναντι στην κυρία Μενδώνη, στηρίζοντάς τη, εξαγγέλλοντας μάλιστα ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν τους επόμενους μήνες. Άρα η κυρία Μενδώνη μένει στη θέση της. Δεν υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία θέμα ευθυξίας. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε σχέση με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και αυτό νομίζω είναι ένα στίγμα στις πολιτικές του επιλογές. Θα έπρεπε αλλιώς να έχει λειτουργήσει και θα έπρεπε βεβαίως να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Το ανατριχιαστικό σε όλη την ιστορία αυτή είναι ότι αποδεικνύεται ότι πάρα πολλοί κόσμος γνώριζε. Και ξέρετε, εδώ θέλω να κάνουμε έμφαση ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο η ελεύθερη επιλογή σεξουαλικού προσανατολισμού του κάθε ανθρώπου. Αυτό δεν μας αφορά, δεν θα γίνει ποτέ αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, ούτε θα επηρεάσει την κρίση κανενός, και έτσι πρέπει να είναι. Και είναι άλλο ο βιασμός ανηλίκου. Εδώ μιλάμε για ένα ιδεχθές έγκλημα, το οποίο πρέπει να τιμωρείται πραγματικά. Μάλιστα, να τονίσουμε φυσικά ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας σας το λέει και εσάς, κύριε Παπά, αμφισβητεί αν τελικά θα πέσει άπλετο φως. Έχει ξεκινήσει και πέφτει φως, και θέλω να κάνω έκκληση και σε εσάς προσωπικά και σε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο. Υψώστε ένα τείχος προστασίας απέναντι σε οποιονδήποτε έχει υποστεί τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Διευκολύνετε. Ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες και τις τηλεοπτικές συχνότητες, δώστε βήμα, δώστε χρόνο, στηρίξτε όσους έχουν υποστεί αυτή τη συμπεριφορά. Πρέπει να υπάρξει ένας καλός εννοούμενος παραδειγματισμός, θα σας έλεγα, για να μην συμβαίνουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Είμαστε στην απαρχή μιας νέας φάσης, είναι προφανές, και μπορούν να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να είναι η αυριανή μέρα καλύτερη από την προηγούμενη. Και φυσικά να μην γενικεύεται και για τον κόσμο ευρύτερα του πολιτισμού, για τον κόσμο του θεάτρου, κύριε Παπά, δεν σημαίνει, αν υπήρξαν τέτοιες συμπεριφορές, ότι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που κυριαρχεί παντού σε κάθε έκφανση των πολιτιστικών δρόμενων. Στους κλάδους, να πούμε το ίδιο, έτσι δεν είναι? Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια παραβατική συμπεριφορά ή σε άλλο εντελώς επίπεδο μια απαράδεκτη συμπεριφορά σε ένα χώρο εργασίας. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που χαρακτηρίζει αυτούς που φέρνουν και αναπαράγουν αυτές τις συμπεριφορές. Προς Θεού δεν πρέπει να γενικεύουμε, αλλήμονώ το θέατρο είναι μια
τέχνη ιερή, μια τέχνη καταπληκτική, μια τέχνη που καλλιεργεί τον άνθρωπο, μια τέχνη που τον εξυψώνει, μια τέχνη που τον κάνει να προσεγγίζει την αυτογνωσία και ως τέτοια μπορεί να υπηρετηθεί χωρίς να συνυφαίνεται με τις συμπεριφορές οι οποίες μας δημιουργούν την αηδία και την αποστροφή. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Κανένας δεν ξέρει φυσικά τι εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Παπά. Εσείς πάντως ξεκάθαρα είπατε ότι έπρεπε να παραιτηθεί η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, να αναλάβει δηλαδή το πολιτικό μέρος, την πολιτική ευθύνη ουσιαστικά για αυτή την επιλογή. Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και να σας πω και κάτι έτσι, το οποίο νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Δεν φαίνεται να παραιτείτε φυσικά, το είδατε κι εσείς. Όχι μόνο δεν φαίνεται να παραιτείτε, εδώ πέρα δεν υπάρχει θέμα Μενδώνη πλέον, υπάρχει θέμα Μητσοτάκη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε τείχος πολιτικής προστασίας γύρω από την κυρία Μενδώνη, εξήγηλε πράγματα τα οποία θα κάνει μαζί της τους επόμενους μήνες και θεωρεί ότι η κυρία Μενδώνη δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβει παρετούμενη της θέσεως της. Το αίτημα για την παραίτησή της δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και βεβαίως τον κόσμο του πολιτισμού. Εσείς πώς κάνατε την επιλογή στην θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ κυβέρνηση? Είχαμε δρομολογήσει διαδικασίες με τα προβλεπόμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ πέρα δεν μιλάμε για το εάν είναι με το να γίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η επιλογή. Εδώ έχουμε κάτι πολύ κραυγαλαίο. Και εφόσον υπήρχε μια εξέλιξη, μια ανεξελίξη διαδικασία, θα έπρεπε να μείνει ως τέτοια. Άλλαξε αυτό εν μία νυχτή, δεν έδωσε πάρα πολλοί κόσμος σημασία τότε, διότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ζούσε τότε τις δύσκολες μέρες, τις πολιτικές και τις επικοινωνιακές που ζει σήμερα και ασχολούνταν με άλλα πράγματα η επικαιρότητα, δεν έδωσε κανένα σημασία και διορίστηκε ο κύριος Λιγνάδης αφού καταργήθηκε ο διαγωνισμός τον οποίο εμείς είχαμε δρομολογήσει. Άρα λοιπόν τώρα είναι μια διαφορετική στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ενώπιον των τεράστιων ευθυνών των προσωπικών του και των υπουργών του για τις εξελίξεις και στην οικονομία και στην πανδημία και βεβαίως σε αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε συγκλονίσει το δημόσιο διάλογο και βεβαίως έχει μπει σε μια πορεία φθοράς η οποία θα επιταχύνεται τους μήνες που έρχονται. Γιατί δεν έχει τις συνταγές, δεν έχει τις ιδέες, δεν έχει τις πολιτικές, δεν έχει τη διοικητική επάρκεια να προωθήσει και να εφαρμόσει πολιτικές που θα στηρίζουν την κοινωνία. Μάλιστα. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση στην επικαιρότητα. Είναι και η οικονομία, όπως είπαμε, κύριε Παπά. Άλλωστε, έχει ακουστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προεκλογική περίοδο ότι η οικονομία είναι τα πάντα ουσιαστικά. Από την οικονομία ξεκινάνε όλα και δρομολογούνται όλα. Η οικονομία η οποία με κλειστεί όλη την Αθήνα, δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν στατιστικές αναλύσεις αυτή τη στιγμή. Και θα το πω στην εκπομπή σας καθαρά και εξάστερα και χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Πρέπει να επανεξετάσουμε τους όρους των lockdown. Δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειστεί εδώ στην Αθήνα από τις 6 μας στη σπίτια μας για τα Σαββατοκύριακα και στις 9 δεν κυκλοφορούμε καθόλου. Αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί. Το λιανεμπόριο είναι σε κατάσταση απόγνωσης και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ήδη έχουμε την αύξηση των κρουσμάτων και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. Το 90% των κλινών ΜΕΘ είναι κατηρημένες στην Αθήνα και αντιλαμβάνεται κανείς, οι τηλεθεατές μας, ότι δεν ισχύουν τα περί 1.200 μονάδων εντατικής θεραπείας και φαίνεται η κυβέρνηση να μην έχει κανένα άλλο σχέδιο εκτός από τον εγκλεισμό του πληθυσμού και το να ποντάρει σε όσο το δυνατόν γρηγορότερο εμβολιασμό. Βεβαίως και πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, βεβαίως και όλοι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο με τη σειρά μας, με τη σειρά μας βεβαίως. Ελπίζουμε και θέλουμε να δούμε να πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες εμβολιαστικές, να αξιοποιούνται οι δυνατότητες εμβολιαστικές, να αξιοποιούνται τα βήματα που έχει κάνει η επιστήμη και μπορεί να προστατεύσει τον πολιτισμό. Γι' αυτό σηκώσαμε και το μείζον ζήτημα της πατέντας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό που λέμε ότι είναι ότι πρέπει να εξετάζονται και όλες οι άλλες δυνατές εκδοχές, διότι είχαμε, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό και στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε και μία σύγκρουση στη Βουλή πρόσφατα για το θέμα της κολχικίνης, η οποία άργησε να μπει στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ενώ υπήρχε έρευνα από ελληνική ερευνητική ομάδα
η οποία έλεγε ότι υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Λέτε αυτό δηλαδή να μην πηγαίνουμε μονοδιάστατα και μόνο στους εμβολιασμούς, οι οποίοι έχουν τη δικιά τους πορεία και ο εμβολιασμός δεν σημαίνει ίαση από την ασθένεια. Ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο αποτρέπει μετάδοση ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Και να δούμε και τη φαρμακευτική αγωγή ουσιαστικά. Εάν ο φυλακτός εμβολιαστεί, ξέρουμε ότι θα τον βοηθήσει να μην περάσει την ασθένεια δύσκολα ή να μην την κολλήσει. Δεν γνωρίζουμε αν τη μεταδίδει. Αυτό το πράγμα δεν έχει διαπιστωθεί τώρα. Άρα και ο εμβολιασμός ως μέτρο έχει και αυτό τα όρια του. Θα το υπηρετήσουμε, θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Το κάνουμε απολύτως σαφές. Αλλά κοντά σε αυτά πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας και να κάνουμε και πάρα πολλά τεστ. Για να μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για το πού βρίσκεται ο ιός, ποιες είναι οι αιστείες μετάδοσης και να δρούμε αναλόγως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κύριε Βλακτέ, προσέξτε, αυξάνεται το υγειακό φορτίο πάρα πολύ σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα που είναι το 1 τρίτο, ίσως και παραπάνω, του πληθυσμού της χώρας μας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι όροι μετάδοσής του μπορεί να είναι όροι τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα λοιπόν τι έπρεπε να γίνεται? Έπρεπε από την αρχή να γίνονται τα μαζικά τεστ, να αξιοποιηθεί το πρώτο lockdown για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας και να αξιοποιηθούν και όλες οι δυνατότητες που δείχνει η επιστήμη. Φαίνεται φως στο τούνελ με την έννοια, κύριε Παπά, ότι έχουμε ήδη ένα χρόνο, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το πρώτο κρούσμα. Μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα, χιλιάδες νεκρούς. Πού οδηγείται αυτή η κατάσταση? Πού πάει δηλαδή αυτό το πράγμα? Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής. Εμείς κάναμε σε χρόνο δύσκολο πολιτικά μια πρόταση για κοινό υπουργό υγείας. Δεν εισακουστήκαμε και είπαμε να μπει ένας άνθρωπος κοινής αποδοχής, να τον εξοπλίσουμε με χρήματα, γιατί χωρίς χρήματα δεν γίνεται, και με πολιτική συνένεση για να κάνει τα απαραίτητα. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι είναι επαρκής ο δικός του σχεδιασμός και η δική του πολιτική ανθρωπογεωγραφία στελεχών. Είναι κάτι για το οποίο κρίνεται. Έχουμε μια παταγώδη αποτυχία των επιλογών του στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού και αυτό νομίζω το έχει αντιληφθεί όλος ο κόσμος, διότι, προσέξτε, στο πρώτο κύμα κορονοϊού κρίθηκαν τα πράγματα από την πειθαρχία του πληθυσμού στα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων και βεβαίως από την γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο της κάθε χώρας. Και εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πρακτικά, αν δείτε τις καμπύλες, το πρώτο κύμα κορονοϊού είναι σχεδόν σαν να μην ακούμπησε τη χώρα μας. Στο δεύτερο κύμα όμως, προσέξτε, όπου κρίθηκαν οι κυβερνήσεις, κρίθηκε ο βαθμός ετοιμότητάς τους και η προετοιμασία η οποία έκαναν ή δεν έκαναν εν προκειμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Και εκεί δυστυχώς με αρνητικό τρόπο βγήκαμε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Είχαμε ένα δεύτερο κύμα, ένα Νοέμβρη και ένα Δεκέμβρη, με τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο στις ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως ένα σύστημα υγείας το οποίο έδειξε ότι δεν μπορεί να αντέξει τέτοιου τύπου πιέσεις. Αυτή είναι η πραγματική και η δύσκολη αλήθεια και τώρα μπαίνουμε στη φάση όπου έχουμε και τον ιό και το μείζον ζήτημα. Είμαστε στο τρίτο κύμα κατά την άποψή σας? Είμαστε στο τρίτο κύμα πλέον επίσημα? Είναι προφανές, δεν ξέρω αν θέλετε να το λέμε μεταξύ μας δεύτερο ή τρίτο, διότι σας είπα και πριν. Είναι σαν τα μνημόνια αυτά. Σας είπα ότι το πρώτο κύμα ήταν σχεδόν ανεπαίσθητο ως προς την κλίμακά του, διότι κρυφτήκαμε αποτελεσματικά όλοι από τον ιό. Αλλά όταν κρύβεσαι από τον ιό, το κάνεις για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να προετοιμαστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κρύβεσαι εσάι. Δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί η κοινωνία, η παραγωγή, η αγορά, η εργασία. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Πώς προετοιμάζεσαι λοιπόν? Είναι πάρα πολύ γνωστή η στρατηγική. Παντού τεστ, ενίσχυση του συστήματος υγείας, αξιοποίηση όλων των θετικών ευρημάτων της επιστήμης. Τίποτα από αυτά δεν έγινε και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον του τρίτου κύματος και θα ήθελα να σας παρακινήσω και να μεταφέρετε ένα ερώτημα έστω και δικό μας προς οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Πόσο περισσότερο προετοιμασμένο είναι το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβρη? Τι έχει γίνει από τότε? Προσέξτε, δεν σας λέω το Φλεβάρι-Μάρτι, τον περασμένο, ένα χρόνο πριν. Σας λέω δύο μήνες πριν. Δύο-τρεις μήνες πριν. Έχει γίνει καμία προετοιμασία? Έχει ενισχυθεί με οποιονδήποτε τρόπο το σύστημα υγείας? Μπορεί να αντέξει παραπάνω? Πώς μας λένε αυτή τη στιγμή με 350 εντατικές ότι η Αθήνα είναι στο 90%?
τι θα ζούμε πάλι. Θα ζούμε πάλι το φαινόμενο ο κόσμος να δυσκολεύεται και να έχουμε το απευκταίο πριν προλάβουμε να του προσφέρουμε τη δυνατότητα και την υπηρεσία της μονάδας εντατικής θεραπείας. Και πάλι δεν θα υπάρχουν ευθύνες. Και πάλι θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ως φυσικό φαινόμενο. Και πρέπει να πούμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων που οδηγούνται στην εντατική είναι με γεωμετρική πρόοδο αυξανόμενη. Άρα ναι, πολύ εύκολα μπορεί να δεις σε λίγες μέρες απίστευτες σκηνές. Και κρούεται το κόδωνα του κινδύνου. Και λέτε ότι δεν είναι λύση το ολοκληρωτικό lockdown, γιατί καταρχάς δεν ελέγχεται, έχω την αίσθηση, κύριε Παπά. Και δεύτερον, δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό όπως δείχνουν τα στοιχεία. Να πας σε στοχευμένο lockdown, πρέπει να κάνεις πάρα πολλά τεστ. Να βλέπεις ποιες περιοχές έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και εκεί πέρα ακριβώς να αντιδράς. Να έχεις προστατέψει εγκαίρως τον πληθυσμό ο οποίος είναι ευαίσθητος και να ενισχύσεις το σύστημα υγείας με τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις πιέσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης ή της έξτρασης ενός πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύματος. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αντιθέτως, κρυφτήκαμε, κρατήσαμε και όλο το πουγγί γεμάτο, τα 37 δις, για να το ξοδέψουμε τώρα που η ύφεση θα κοντεύει να πάει στο 12% για το χρόνο που περνάει. Πρωταθλητές είμαστε στην Ευρώπη, προσέξτε. Και τους λέγαμε από τότε ότι ξοδέψτε λεφτά τώρα, μην αφήσετε τις επιχειρηματικές προσδοκίες να καταρρεύσουν, στηρίξτε τις επιχειρήσεις μας, βοηθήστε τους ανθρώπους των επιχειρήσεων να πάρουν θετικές αποφάσεις για την οικονομία, να κρατήσουν στην επιχείρησή τους τους εργαζόμενους, να συνεχίσουν να κάνουν τις παραγγελίες τους, να μην συσσωρεύσουν χρέη. Τίποτα από αυτά δεν ακούστηκε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποια κατάσταση, κύριε Λακτέ, έχουμε την κατάσταση να έχουν πάρει οι τράπεζές μας 50 φρέσκα δισεκατομμύρια στοχευμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην τα δίνουν. Τα έχουν πάρει με αρνητικό επιτόκιο, επαναλαμβάνω, με αρνητικό επιτόκιο, που σημαίνει ότι πληρώνονται για να τα κρατάνε αυτά τα χρήματα και δεν τα δανείζουν στην αγορά. Και το χειρότερο, μας λένε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, κύριε Φυλακτέ, και θέλω να σας πω ότι πρέπει να σημειωθεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θέλει να διοχετεύσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω των τραπεζών. Μας ακούει ο εμπορικός κόσμος. Μας ακούν οι μικρομεσαίοι που είδαν τις τραπεζικές πόρτες να κλείνουν για τα εγγυημένα προγράμματα του ελληνικού δημοσίου, το ΤΕΠΗΧ και το COVID. Πάλι τα ίδια φαινόμενα θα έχουμε. Και έχουμε το εξής παράδοξο και αλλοπρόσαλλο. Η ελληνική κυβέρνηση στις συζητήσεις με την Ευρώπη να λέει ότι θέλει αυτά τα χρήματα να πάνε μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η Ευρώπη να λέει μην το κάνετε, διότι το τραπεζικό σας σύστημα είναι προβληματικό και δεν έχει την πρόνοια να κάνει τις απαραίτητες για την οικονομία σας δανειοδοτήσεις. Δώστε αυτά τα χρήματα μέσω της CBRD και της EIB, δηλαδή των αναπτυξιακών τραπεζών της Ευρώπης. Και η ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να το ακούσει ο εμπορικός κόσμος, να τον ακούσει ο κόσμος των επιχειρήσεων, θέλει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να διοχετευτούν μέσω τραπεζών. Είναι μια εγκληματική για την εθνική οικονομία μας επιλογή. Δεν πρέπει να προχωρήσει προς Θεού. Μάλιστα. Αισιοδοξία μπορεί να υπάρξει σε αυτό το σκηνικό. Αισιοδοξία ότι κάτι μπορεί να πάει καλύτερα. Ίσως το καλοκαίρι ο τουρισμός, κύριε Υπουργέ. Από την εγρήγορση της κοινωνίας και προκύπτει όταν τα νιάτα και ο ανθός της κοινωνίας μας μπαίνει μπροστά και σηκώνει στις πλάτες του τους καημούς και τους πόθους και τις προσδοκίες ολόκληρου του λαού. Η κοινωνία είναι ζαλισμένη και κουρασμένη, θα έλεγα, κύριε Παπά, και μάλλον δεν ασχολείται κιόλας. Βγαίνει νεολαία μπροστά όμως, κύριε Βλάκτε, και βγαίνει νεολαία μπροστά και διεκδικεί δημοκρατία στο πανεπιστήμιο, διεκδικεί το δικαίωμά της στη μόρφωση, αντιστέκεται σε αλλοπρόσαλες αυταρχικές επιλογές και να ξέρουν και να γνωρίζουν ότι όλη η κοινωνία σε αυτά τα νέα παιδιά βλέπει τον εαυτό της. Αυτό που θα ήθελε να κάνει η ίδια, να ξεσηκωθεί απέναντι στις πολιτικές που ρίχνουν στο περιθώριο και το μισθωτό και τη μικρή επιχείρηση, να ξεσηκωθεί απέναντι στις επιλογές οι οποίες βυθίζουν συνολικά την οικονομία μας στην ύφεση. Δεν βρεθήκαμε τυχαία πρωταθλητές. Δεν υπήρξε κάτι το οποίο να συνιστά έκπληξη για το οικονομικό επιτελείο.
ήταν όλα γνωστά. Ξέραμε ποιες είναι οι ευαισθησίες της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι τα διαρθρωτικά της προβλήματα. Κανένα μέτρο δεν ελήφθη για να την προστατέψει επαρκώς. Τους λέγαμε από τότε, δεν θα τα γλιτώσουμε αυτά τα χρήματα. Θα χρειαστεί να τα ξοδέψουμε. Αλλά να τα ξοδέψουμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά εισοδήματα αλληλεγγύης, αντί να τα ξοδεύαμε τότε με ένα θετικό σοκ, το οποίο θα είχε αποτρέψει την απότομη και μεγάλη βήθηση. Και ακούστηκε και κάτι, από όσο φαίνεται είναι και δεδομένο, καταθέσατε και μια ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την κοινοφιλή εργασία, κύριε Παπά. Ένα μπορώ να το πω έτσι, μια δομή η οποία βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την συγκυρία και τους πολίτες και το δημόσιο, και με την ευρύτερη έννοια. Πρέπει να ενισχυθεί όπως πρέπει να ενισχυθεί, και επιτρέψτε μου έτσι μια παρέκβαση έτσι πατριωτισμού του χαρτοφυλακίου, το οποίο έχω την τιμή και το βάρος να υπηρετώ στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ενισχυθούν και τα μεγάλα έργα και να ολοκληρωθούν και να δρομολογηθούν. Είμαστε σχεδόν 2 χρόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το μόνο που ακούμε από τον κύριο Καραμαλή είναι εξαγγελίες. Εξαγγελίες μόνο, δυστυχώς, για να επιστρέψουν ξανά, μόνο να καταφέρουν μάλλον να προχωρήσουν. Τα μόνα βήματα τα οποία έχουν κάνει είναι από τη μία οι εξαγγελίες και από την άλλη έχουν καταφέρει να προχωρήσουν μόνο όπου υλοποιούν τον σχεδιασμό που κληρονόμησαν από εμάς. Και τους είπαμε από την αρχή, ξέρετε, προχωρήστε το σχεδιασμό τον όριμο, το χρειάζεται η ελληνική οικονομία και στα μεγάλα και στα μικρότερα έργα, στις μεγάλες τεράστιες ανάγκες να οργανωθεί με συστηματικό τρόπο και συμπαγή τρόπο η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, για παράδειγμα, τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Αντιθέτως, ξέρετε τι βλέπουμε. Βλέπουμε να πηγαίνουν για προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και να γίνεται ένα, θα σας έλεγα, μια σαλάτα, να γίνονται κουλουβάχατα τα πράγματα σε σχέση με τις λίστες επιτυχόντων, διότι κάποιος έβαλε το χεράκι του εκεί πέρα. Και βλέπουμε τώρα, προχθές μόλις, το ελεγκτικό συνέδριο ακύρωσε, επειδή βρήκε παρανομίες, την προμήθεια 300 λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Αυτή είναι δυστυχώς η πρακτική. Οι συγκοινωνίες, οι αστικές, και επιτρέψτε μου την αναφορά, ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, όπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος παίρνει και χρησιμοποιεί κάθε μέρα το λεωφορείο, το τρόλεϊ, τον ηλεκτρικό ή το μετρό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να ενισχυθούν. Τα μεγάλα έργα πρέπει να προχωρήσουν και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες ανάσχεσης της μεγάλης ύφεσης στην οποία μπαίνει η οικονομία μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πώς βαδίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ σας προβληματίζει πάλι? Θα σας πω, προσέξτε, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν θα πω μισόλογα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια πάρα πολύ σοβαρή πρωτοβουλία, κάνει την αντιπολίτευση που πρέπει, δίνει συνένεση εκεί που πρέπει και σηκώνει και τους τόνους και οξύνει την αντιπαράθεση με τον τρόπο που πρέπει στα ζητήματα που επιβάλλεται να το κάνει, και βεβαίως αναλαμβάνει και την ιστορική ευθύνη ως κόμμα να αντιστοιχηθεί στις ανάγκες των καιρών. Διότι εμείς ήμασταν ένα κόμμα μικρό οργανωτικά, με πολύ μεγάλη πολιτική ακτινοβολία, και βεβαίως έχουμε ξεκινήσει τώρα και δρομολογούμε αυτό που ομόφωνα συνομολογήσαμε και αποφασίσαμε, τη διεύρυνση, την ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό μας σε ένα κόμμα της ευρύτερης αριστερής δημοκρατικής παράταξης στην Ελλάδα, που θα είναι ο κορμός μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας. Αυτό θεωρούμε ότι έχει ανάγκη η χώρα και στρατεύουμε σε αυτή την προσπάθεια ζωντανές δυνάμεις από την αυτοδιοίκηση, από την οργανωμένη επιχειρηματικότητα, από τα συνδικάτα και βεβαίως το άνοιγμα, από την νεολαία. Κάνουμε το άνοιγμα και έχουμε και την προγραμματική μας πρόταση, η οποία δεν κινείται στα μνημονιακά απόνερα, είναι μια τομή με την πολιτική την οποία αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε, επειδή κληρονομήσαμε ένα τεράστιο χρέος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και κάνει και τομές και σε σχέση με το πώς η χώρα μας πρέπει να διαχειριστεί τα δημοσιονομικά της και σε σχέση με το ρόλο που πρέπει να παίξει η δημόσια περιουσία και βεβαίως σε σχέση με το ρόλο που οι νέες τεχνολογίες πρέπει να μπουν στη ζωή μας και να τη βελτιώσουν, να την κάνουν πιο αποτελεσματική, πιο παραγωγική και πιο εύκολη. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, κλείνοντας, κύριε Παπά? Τις ευχαριστίες μου για το δημιουργικό διάλογο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Να τον χαιρετήσουμε. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπά. Είναι πρώην υπουργός, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.